και τα λοιπά να δουλέψει. Τώρα έχουμε, προσπαθούμε να έχουμε το brain gain. Να τους φέρουμε πίσω, να έρθουν πίσω, να τους φέρουμε. Τους κουβαλήσαμε τους ανθρώπους. Λοιπόν. Και είναι αξιοσημείωτο από τα στοιχεία αυτά έχουν επιστρέψει γύρω στους 350.000. Να το δούμε αυτό. Γιατί, λοιπόν, εδώ έχουμε στο στούντιο τον κύριο Κεσεντέ Κωνσταντίνο. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κεσεντέ. Είναι πρόεδρος της πρωτοβουλίας Brain Gain. Έχετε πρόεδρος, μια πρωτοβουλία να γυρίσουν τα παιδιά πίσω δηλαδή. Σωστά. Και την κυρία Μαρία Καταφυγιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Contracts officer. Λοιπόν, η κυρία Καταφυγιώτη τη φέραμε εδώ γιατί ήταν έξω. Και ήρθε. Ήρθε. Τώρα, για να μας πει τώρα. Γιατί... Πώς ήταν καταρχάς. Λοιπόν, παιδιά, είναι επίσης να δούμε σε Skype τον κύριο Νίκο Κουγιονή. Καλημέρα, κύριε Κουγιονή. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Και την κυρία Φωτεινή Αναγνωστοπούλου. Και την κυρία Αναγνωστοπούλου. Γεια σας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλημέρα σας, γεια σας. Η λοιπόν. Οποία είναι στο μετέχνιο. Να έρθει, να μην έρθει. Ψάχνει αύριο εδώ δουλειά. θα τα πούμε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα τα στοιχεία αυτά, κύριε Κεσεντέ. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει. Έρχονται τα παιδιά, δεν έρχονται, θα έρθουν. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα απ' όλα το πολύ σημαντικό είναι αυτό το κύμα φυγής έχει σταματήσει. Και το δείχνουν τα στοιχεία μας. Έχει σταματήσει. Γιατί όμως βγάζουν τους διάφορους και μας λένε από το εξωτερικό. Έλληνες δηλαδή, και μα λένε έρχονται. Θα σας πω. Πάντοτε υπήρχε η κινητικότητα των Ελλήνων. Ναι, εντάξει, ναι. Έχει επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια τάση επιστροφής που σύμφωνα με τα στατιστικά της Ελστάτ έχουν επιστρέψει περίπου 300 με 350.000 άτομα από τις 700 που είχαν φύγει. Αλλά εξακολουθεί και υπάρχει μια δεξαμενή υψηλά καταρτισμένων ατόμων, δηλαδή μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν το 70% μεταπτυχιακά και ένα στους τρεις από αυτούς έχει διδακτορικό και μεταδιδακτορικό, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές θέσεις, εξαιρετικά προσόντα που προσπαθούμε να τους πείσουμε να επιστρέψουν. Άρα το κίνητρο τους για αυτούς είναι κατά πόσο αυτό που σπούδασαν και πλήρωσαν οι δικοί τους άνθρωποι αρκετές χιλιάδες ευρώ, να έρθουν στην Ελλάδα και να έχουν μια αντίστοιχη ανταμοιβή τουλάχιστον. Αυτό που είπατε ακριβώς είναι και το βασικό εμπόδιο, δηλαδή να υπάρχει μια αντίστοιχη θέση εργασίας και προφανώς να αμείβεται ανάλογα. Δεν σταματάει εκεί φυσικά, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που αξιολογεί κάποιος που θα επιστρέψει. Mm-hmm. Δεν αξιολογεί την ποιότητα ζωής. Ακριβώς. Δεν αξιολογεί την αξιοκρατία που υπάρχει και εδώ δεν υπάρχει. Που είναι πρώτο. Η αξιοκρατία και η ποιότητα. Πλάκα κάνουμε. Βέβαια. Επίσης, γελάει. Βλέπεις τον Κουγιονή. Γελάει. Γελάει αμέσως. Το 60% των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε κάνει, έχουν οικογένεια. Άρα τους λαμβάνουν υπόψη για τα παιδιά όταν επιστρέψουν, σε ποιο σχολείο θα πάνε, αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή την πορεία που έχουν στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Αν όλα έχουν παντρευτεί δε κάνα ξένο ή καμιά ξένη, χαιρετίσματα. Εντάξει. Μείναν εκεί. Κυρία όλα αυτά πάντως είναι στοιχεία τα οποία τα συνυπολογίζουν και έτσι παίρνουν την απόφαση της επιστροφής. Υπάρχει επιστροφή τώρα. Υπάρχει και πολύ αξιόλογων ανθρώπων, γιατί η χώρα πλέον έχει ευκαιρίες απασχόλησης. Κυρίως σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Κυρία Καταφυγιώτη, εσείς πότε ήρθατε στην Ελλάδα? Ήρθα τον Ιούνιο φέτος. Τώρα, πρόσφατα δηλαδή, λίγους μήνες πριν. Μάλιστα. Η αλλαγή αυτή πώς ήταν για εσάς? Σταθήκατε τυχεροί δηλαδή σε ό,τι αφορά... Δηλαδή δουλεύατε έξω, ναι. Σε τι πράγματα... Είχα το ρόλο υποστήριξης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό. Μάλιστα. Πολύ εξειδικευμένο τώρα, έτσι. Ναι. Και βρήκατε δουλειά εδώ αντίστοιχη? Θα έλεγα ίσως και πιο ενδιαφέρουσα ακόμη. Ναι. Ναι. Δηλαδή ήταν καθοριστική η απόφαση να έρθω. Γιατί φαίνεται η προοπτική και το περιβάλλον πολλά υποσχόμενο. Άρα λοιπόν και οι αμοιβές καλές, φαντάζομαι, για την Ελλάδα, για τα ελληνικά δεδομένα. Για κάτσε να κάνουμε μία γύρα. Κάτσε να κάνουμε μία γύρα να δούμε τους υπόλοιπους. Κύριε Κουγιονή, εσείς... Αρχικά είναι Κουγιώνης. Κουγιώνης, συγγνώμη, Κουγιώνης. Δεν πειράζει. Και εγώ ήμουν έξω, ήμουν Γαλλία ως μηχανολόγος σε συστήματα δορυφόρων. Και μαζί με τη Μαρία είμαστε στην ίδια εταιρεία, στην Opel Cosmos, και εγώ γύρισα τον Αύγουστο. Και ήμασταν από τους τυχερούς ανθρώπους, ενώ έχουμε ένα πολύ εξειδικευμένο κομμάτι επαγγέλματος που δεν υπήρχε μέχρι πρώτην στην Ελλάδα. Στάθηκαμε τυχεροί και άνοιξαν θέσεις εργασίας εδώ και μπορέσαμε και γυρίσαμε πίσω. Συγγνώμη, με αυτά τα διαστήματα έχουμε εδώ θέσεις εργασίας διαστημικές. Και έχουμε δορυφορούς. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Ναι, πλέον ναι. Άντε ρε. Και ψάχνουμε και πολύ κόσμο.
Αλλά ψάχνουμε. Ναι. Ναι. Τώρα μας εκπλήσετε. Μπράβο. Για φαντάσου. Αυτή η δορυφόρη τώρα είναι ελληνικής κατασκευής, έτσι δεν έχει... Ενώ δηλαδή τους φτιάχνουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν συνεργάζεται ωραία, με κάτι άλλο. Ωραία, και πληρωνώσουν από πόσο, Νίκο μου, στη Γαλλία και πόσο, ας πούμε, εδώ, αν επιτρέπετε. Δεν επιτρέπετε. Θα σας πω ότι, εντάξει, θα σας πω ότι κίνησα με τα ίδια χρήματα περίπου. Στη Γαλλία δεν έπαιρνα πάρα πολύ καλά λεφτά για το τι θα μπορούσα, αλλά εδώ είναι αρκετά καλά. Εδώ όμως έχεις και το σπίτι σου, έχεις και τον ήλιο, έχεις και... Όποτε θέλεις βγαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μεγάλος παράγοντας ήταν η θάλασσα που γύρισε, γιατί είμαι χειμώνα καλοκαίρι, κάθε Σαββατοκύριακο στη θάλασσα, οπότε έπαιξε το ρόλο του. Κοίταξε να δεις, μίλαγα πριν... Προφανώς ότι είμαι στο αντικείμενό μου, έτσι. Βέβαια, προφανώς. Μίλαγα με ένα μεσίτη εδώ, ο οποίος πουλούσε χρυσή βίζα και τέτοια, και μου έλεγε ότι με κάτι Κινέζους που προσπαθούσε να τους πουλήσει σπίτι, του είπε ο Κινέζος, λέει, θέλω παραθαλάσσιο σπίτι. Του λέει mail, όταν λες παραθαλάσσιο πόσο. 50 μέτρα, 100, 200 και του απαντάει ο Κινέζος. Μέχρι 3 ώρες με το αυτοκίνητο από τη θάλασσα. Λοιπόν, λέει, του έδωσε ένα ωραίο σπίτι στον Καρπενήσι. Λοιπόν, να μας πει η κυρία Αναγνωστοπούλου, να κάνουμε ένα κύκλο τέτοιο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, εσείς στην Αμερική εργάζεστε, εργαζόσαστε, αν θέλετε. Όχι, ψάχνετε, δεν θα βρει άκρη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ακόμα υπάλληλος Αμερικής. Είμαι επικεφαλής σε ένα από τα προγράμματα του Τμήματος Ελέγχου και Έρευνας Ηλεκτρονικού Κινδύνου σε μια πολυεθνική, μεγάλη πολυεθνική πληροφορικής με έδρα το Σιάτλ και είμαι σε διαδικασία επαναπατρισμού. Ψάχνω, είμαι σε δοκιμαστικό στάδιο. Θα βρω κάτι εδώ, δεν θα βρω, θα γυρίσω, θα πρέπει να γυρίσω. Είμαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εσείς με τα δυο τώρα γιατί θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα? Για οικογενειακούς λόγους και λόγους. Για καθαρά προσωπικούς λόγους οικογενειακούς. Και τα παιδιά μου μεγαλώνουν και θα ήθελα να γυρίσουμε πριν φτάσω στην εφηβεία. Αλλά και έχουμε και κάποια προβλήματα υγείας στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Οπότε θέλω να είμαι εδώ να στηρίξω την οικογένειά μου. Ναι. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Δεν ισχύει ότι όπου κι αν είσαι, όσο καλά κι αν είσαι, όσο καλά κι αν πληρώνεσαι, εμιγκρέσεις έξω? Για μένα. Όχι. Όχι, Για μένα όχι. Αλλά είναι και θέμα φιλοσοφίας, νομίζω, κάθε ανθρώπου. Μα τώρα, κοίταξε, τους ανθρώπους που φιλοξενούμε είναι στα επαγγέλματα που, και τις επιστήμες που κάνανε, είναι top. Μάλιστα. Έτσι, ο ένας φτιάχνει δορυφόρους. Ωραία, για πείτε μου, ρε παιδιά, τώρα για να καταλάβω. Εσείς που συζητάτε και με άλλους Έλληνες κτλ. Από τους άλλους που ξέρετε, σκέφτονται, θέλουν να έρθουν, σκέφτονται να έρθουν, δεν μπορούν να έρθουν? Έχω γνωρίσει άτομα, επειδή έχω δουλέψει 10 χρόνια στην Αγγλία πρώτα, πριν πάω στην Αμερική τα τελευταία 8 χρόνια. Νομίζω ότι όσοι είναι στην Ευρώπη, όσους γνώρισαν στην Ευρώπη, θέλανε να γυρίσουν πιο πολύ. Όσοι είναι στην Αμερική, δύσκολα παίρνουν την απόσταση, γιατί έχουν κάνει οικογένειες εκεί και είναι η απόσταση, ναι. Και από ένα σημείο και μετά, αποτραβιέσαι από την ελληνική πραγματικότητα λόγω διαφοράς της ώρας. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να παρακολουθήσουμε τα νέα και ό,τι γίνεται, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έχετε την καθημερινότητά σας περισσότερο έντονα, ας το πούμε. Γι' αυτό λέω εγώ, όταν μου λέει κάποιος, πάει το παιδί μου να σπουδάσει στην Ευρώπη, του λέω, μπορεί να γυρίσει. Άμα μου πήγε στην Αμερική, του λέω, έμεινε. Σύμφωνα, πάντως, σύμφωνα με τις έρευνες, το 50% θέλουν να γυρίσουν και το 20% από αυτούς θέλουν να γυρίσουν τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό είναι... Πολύ καλό αυτό. Ωραία. Υπάρχει μηχανισμός εδώ, κάποιος να τους... Που να αποταθούν οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν βοηθήσει, να μάθουν. Ή μόνοι τους να παλέψουν. Έτσι όπως το λέτε, μηχανισμός, κάτι που κάποιος να είναι... Φορέας, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τουλάχιστον είναι να βοηθήσουμε όσους ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ναι. Δηλαδή έχετε εικόνα για το τι θέση εργασίας? Ναι, βέβαια, βέβαια, γιατί η πρωτοβουλία μας έχει 50 περίπου εταιρείες, οι οποίες είναι από τις μεγαλύτερες του χώρου, των κλάδων τους. Και αυτοί μας διαθέτουν μέντορες που είναι επίπεδου management, που αναλαμβάνει ο καθένας κάθε έναν ενδιαφερόμενο να τον καθοδηγήσει και να τον βοηθήσει να βρει μια ανάλογη εργασία στην Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, τα παιδιά που είναι έξω τώρα, ειδικά αυτοί, είναι μορφωμένα, είναι μέσα στην τεχνολογία, δηλαδή δεν θέλουν τίποτα φοβερό. Θέλουν λίγο ποιότητα ζωής. Θέλουν το πολύ σημαντικό, θέλουν να αποκτήσουν ξανά την επαφή με την ελληνική αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό. Και θέλουν και ποιότητα ζωής καλύτερη, δηλαδή στο εξωτερικό. Ας με διαψεύσουν τα παιδιά, αλλά δεν είναι έτσι. Θα έλεγα πρωτίστως είναι αυτό. Πας το πρωί στη δουλειά, το μεσημέρι τελειώνει, το απόγευμα, πας σπίτι και
Τέλος, δεν κάνεις κάτι άλλο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, άντε να βγεις με κάποιους φίλους το Σαββατοκύριακο κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία δηλώνει ότι θέλει να εργαστεί σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ή να φτιάξει δική του εταιρεία. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Γιατί θεωρεί ότι εκεί είναι πιο δομημένα τα πράγματα. Εσείς έχετε την πλατφόρμα Rebrain Greece. Όχι, έχουμε την πλατφόρμα το Brain Regain. Α, Brain Regain. Ναι. Okay. Το Rebrain είναι μια πρωτοβουλία, εξαιρετική πρωτοβουλία από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, που προσπαθεί και αυτό με τη σειρά του να κινητοποιήσει γενικότερα τους ανθρώπους του εξωτερικού. Εμείς είμαστε το Brain Regain, είναι καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στην κατεύθυνση να επιστρέψουν στον κόσμο και επιστρέφουν. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα φτιάξουν τη χώρα μας ακόμα καλύτερη. Σαφέστατα. Γιατί αν δείτε το επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει, επιστρέφοντας κάνουν τρία καλά. Το ένα είναι προσωπικό, στην οικογένειά τους. Το δεύτερο είναι στην επιχείρηση που θα πάνε, γιατί φέρνουν την καινοτομία, φέρνουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και το τρίτο που δεν πρέπει να το παραβλέψουμε, είναι η συμβολή τους στο δημογραφικό. Κάθε άτομο που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή δυνητικά είναι πυρήνας μιας οικογένειας. Γιατί φανταστείτε ότι είναι σε ηλικίες. Πώς είχαν φύγει? Είχαν φύγει περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 600 με 700.000. Πάντως θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους. Μισή, 350 έχουν επιστρέψει. Λένε από αυτούς. Ναι, ναι. Πάντως θα πρέπει να γίνει κατανοητό με βάση αυτά που λέτε, ότι θα πρέπει και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι τα νέα μυαλά τα χρειάζονται. Και άρα θα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες αμοιβές. Μην κοιτάτε τώρα την κυρία Μαρία εδώ πέρα, η οποία έτυχε, βρήκε αυτό που ήταν καλύτερο ακόμα και από εκεί που ήταν, ή τον Νίκο. Κοιτάξτε, η ευθύνη μας είναι και η πολιτεία να έχει κίνητρα, όπως δημιούργησε λόγου χάρη το κίνητρο, το αφορολογικά κίνητρα. Μέχρι στιγμής το έχουν αξιοποιήσει ελάχιστοι, 8.000 άτομα το έχουν αξιοποιήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά και ο ιδιωτικός τομέας με τη σειρά του πρέπει, αξιολογώντας την προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας πρόσληψης, να έχει και κίνητρα επαναπατρισμού, αλλά και ανάλογες αμοιβές. Αυτό δυστυχώς εκ των πραγμάτων μπορεί μόνο να το προσφέρει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Τώρα που έχει μια μεγάλη επιχείρηση και αυτό καταλαβαίνει τώρα. Αυτό. Να φέρει έναν άνθρωπο απ' έξω ο οποίος έχει μάθει. Αυτό. Ας πούμε και θα του φέρει τεχνογνωσία, του φέρει καλή νοοτροπία, θα του αφαιρεί όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα παιδιά δεν είναι. Εγώ ξέρετε τι φοβάμαι. Τώρα θα σας το πω και άμα θέλετε. Φοβάμαι ότι θα γυρίσουν τα παιδιά και θα ξαναφύγουνε. Θα πούνε, όχ, πού ήρθα ρε παιδιά. Για όνομα του. Τότε όχι, αυτό θα είναι κατάντια. Όχι, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Γιατί? Το να υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Όχι, να φύγουν γιατί πάλι πρέπει να επαναεκπαιδευτούν και τα λοιπά. Πάει καλά. Μην πούνε τι έκανα και έφυγα. Νομίζω ότι κατά την εκτίμηση. Καλά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω κάτι. Για πείτε μας, κύριε Κουγιώνη. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι πλέον, έτσι πως είναι η Ευρώπη, είτε κάποιος είναι στα Γιάννενα δουλεύει π.χ., είτε είναι Παρίσι. Σωστό. Από Αθήνα πάνω κάτω είναι η ίδια ώρα για να γυρίσει. Αλήθεια είναι. Και δεν είναι κακό κάποιος να πάει να πάρει εμπειρία τόσο πάνω στην Ευρώπη, που ούτε χρειάζεσαι βίζες ούτε τίποτα. Απλά όπως είναι, παίρνεις μια βαλίτσα, πας, δοκιμάζεις και μπορείς να γυρίσεις οποιαδήποτε στιγμή. Φτάνεις. Και μετά, έχοντας κάποια εμπειρία, είναι και πιο εύκολο να χτυπήσεις καλές δουλειές πίσω στην Ελλάδα. Γιατί καλώς ή κακώς, ακόμη και παιδιά του κλάδου μου, με το που βγουν από τη σχολή χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, τα χρήματα που υπάρχουν στην αγορά είναι πολύ λίγα. Σωστή. Και γι' αυτό οι πιο πολλοί στο κλάδο μου το σκέφτονται και στον κύκλο μου πολύ κόσμος έχει φύγει. Η πρώτη επιστήμη, ποια είναι αυτή που έχει, ας πούμε, μεγάλα ωφέλη για κάποιον που έρχεται που στην Ελλάδα? Αυτοί που φύγανε, οι περισσότεροι που φύγανε εξ αρχής ήταν στον χώρο της τεχνολογίας. Μάλιστα. Και αυτοί που επιστρέφουν κατά κύριο λόγο είναι από το χώρο της τεχνολογίας. Μάλιστα. Γιατί πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τα ξέρετε ότι δύο κλάδοι υπάρχουν που έχουν πρόβλημα έβρεσης προσωπικού. Ο ένας κλάδος είναι η τεχνολογία, πληροφορική δηλαδή, και ο άλλος ο κατασκευαστικός. Υπάρχουν τεράστια έργα που πρέπει να υλοποιηθούν στη χώρα και δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα είναι και οι δύο οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη τάση επιστροφής. Ο κλάδος της υγείας έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτούς που έφυγαν. Η επιστροφή εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη. Γιατί οι συνθήκες δεν έχουν οριμάσει
Και γι' αυτό το λόγο και ως Brain Regain εμείς σκοπεύουμε να, πάρουμε μια ειδική, να κάνουμε μια ειδική δράση για τον χώρο της υγείας. Και καλά θα κάνετε. Λίμα. Καλά θα κάνετε. Ευχαριστούμε θερμά όλους σας, παιδιά. Σας. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά και ό,τι αποφάσεις και να πάρετε. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο...